Κοιτάξτε, χθες πράγματι συνεκλήθη το ΣΟΠ και συνεδρίασε. Συμμετείχαν όλοι εκείνοι που από το νόμο επιβάλλεται να συμμετάσχουν. Έγινε μια ευρεία ανασκόπηση του τι έχει γίνει μέχρι τώρα από τους διαφόρους φορείς στο θέμα της προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα, από κατολισθήσεις και από χιονοπτώσεις. Και βεβαίως αποφασίσαμε για τον συντονισμό όλων των ενεργειών, των φορέων οι οποίοι εμπλέκονται, σε περίπτωση που έχουμε ένα τέτοιο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Συζητήθηκαν και άλλου είδους θέματα, όπως αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε στοιχείο ένα μεγάλο αριθμό λιμνοδεξαμενών και φραγμάτων, σε περίπτωση αστοχίας κάποιου φράγματος πρέπει να είναι οι κινήσεις και οι ενέργειες και οι δράσεις τις οποίες θα προβεί κάθε φορέας. Από εκεί και πέρα, αυτό που επισημάνθηκε από όλους τους φορείς είναι η σχεδόν παντελής έλλειψη πόρων, χρηματικών πόρων και χρηματοδοτήσεων και από εθνικούς και από κοινοτικούς πόρους, οι οποίοι θα έρθουν και θα υποστηρίξουν οικονομικά αυτό το μεγάλο έργο. Αυτά ήταν τα σημεία στα οποία αναλώθηκε η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε και άλλες και σε περαιτέρω συνεδριάσεις, εάν και εφόσον το καλέσουν οι συνθήκες, κάτι το οποίο όλοι απευχόμεθα.